Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς audio και video podcast που έχει γεννηθεί η Αστυνομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας υπό τον τίτλο COVID-19, SOE, ερωτηματικό, COVID-19, κατάσταση καθώς το ξέρεις, state of exception. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε όχι μόνο ένα άκρος επικαίρο ζήτημα, αλλά και με έναν γνώστο αντικειμένου. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω χρονοτριβή, θέλω να σας συστήσω τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μορτόπουλο, δικηγόρο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο του Stanfordshire και LLM, νομικού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, απόφυτο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων του νομικού τμήματος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του 1999, νομικό σύμβουλο της Ελληνικής Δύναμης Κωσφοπεδίου, του Τρίτου Σώματος Στρατού, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου και των Ελληνικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Διαλέκτη και επισκέπτη καθηγητή στο Ανθρωπιστικό, Επιχειρησιακό και Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο και στο Σχολείο του ΝΑΤΟ, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Oberammergau. Λοιπόν, επίσης διαλέκτη στο Διακλαδικό Κέντρο Πολέμου του ΝΑΤΟ, στο Σταβάνγκερ της Νορβηγίας, στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ στη Δα της Κρήτης, στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς και σε στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένου και του Πολυεθνικού Κεντρού Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης. Επίσης, έχει διατελέσει Senior Scholar στο Woodrow Wilson International Center for Scholars στη Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι συγγραφέας μιας εξαιρετικής, θα μπορούσα να προσθέσω, μονογραφίας για το στρατιωτικό επιχειρησιακό δίκαιο, που κυκλοφόρησε στα 2009 από τις εκδόσεις Σάκουλα, αλλά και πολλών άρθρων σε επιφανείς νομικές εκδόσεις. Μετά την αποχώρησή του από την Ενεργό Στρατιωτική Υπηρεσία, εργάστηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ως περιφερειακός αντιπρόσωπος για τις σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες οργανώσεις σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος, το Τσάτ, το Πακιστάν, η Σριλάνκα και το Λάος. Ο κατάλληλος άνθρωπος λοιπόν για να συζητήσουμε το σημερινό μας θέμα, που σχετίζεται με την εμπλοκή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση του COVID-19, όπως επίσης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός στο επιχειρησιακό αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Κώστα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Σε χαιρετώ από τη Λευκοσία και πραγματικά χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη. Χαίρομαι που καταρρύπτουμε τον πληθυντικό και την πολλή επισημότητα. Παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον την όμορφη αντίδρασή σας απέναντι σε έναν περιορισμό που επιβλήθηκε και από το νομικό μας καθεστώς και από το περιβάλλον μας και από το σεβασμό μας στον συνάνθρωπό μας. Παρακολούθησα πάρα πολύ έναν πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των συζητήσεων που έχετε κάνει και έναν υπέροχο κύκλο. Διαπιστώνω λοιπόν ότι υπάρχει λόγος να σε ευχαριστήσω ακόμα ένας περισσότερος, διότι προέρχομαι τώρα πια από την μάχημη δικηγορία και θεωρώ ότι οι practitioners της δικηγορίας έχουν να συνεισφέρουν στον ακαδημαϊκό διάλογο. Θεωρώ την ακαδημία και τη δικαστηριακή πρακτική συγκοινωνούν τα δοχεία, τα οποία μεταξύ τους όχι μόνο εναλλάσσουν ιδέες, αλλά και εμπλουτίζουν το ένα το άλλο. Περαιτέρω, επέτρεψέ μου να πω και να κλείσω με αυτό, ότι γνωρίζω την αγάπη σου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Με χαρά λοιπόν σου λέω ότι θα ακουμπήσουμε πάνω σε αυτό αρκετά. Γνωρίζω επίσης και το ενδιαφέρον σου στο συνταγματικό δίκαιο και στο συγκριτικό συνταγματικό και από όσα μου είπες στο τηλέφωνο ότι θες να συζητήσουμε, έχω την εκτίμηση ότι θα μπορέσουμε να ρίξουμε μερικές ματιές και σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο θέμα. Και έχω υπόψη μου ότι έχουμε απέναντί μας ένα κοινό νομικών από δύο ένομες τάξεις ενός έθνους, δηλαδή και Κυπρίους φοιτητές και Έλληνες ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται σε αυτού του είδους συζητήσεις και ελληνόφωνο κοινό ενδεχομένως που να μην είναι σε καμία από τις δύο χώρες αλλά να ενεργοποιείται αλλού. Συνεπώς έχω στο μυαλό μου ότι η συζήτησή μας καλό είναι να περιστραφεί σε θέματα σχετικά όλων αυτών των ανθρώπων και γι' αυτό τόλμησα και είπα συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, το οποίο ίσως αναθεωρήσω αργότερα. Ωραιότατα, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Μορτόπουλος. Θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε αυτή τη σύντομη συζήτησή μας να καταλάβετε ότι θα έχουμε μια μοναδική συζήτηση σήμερα, η οποία θα πατήσει ακριβώς τα δικαιωτικά αντικείμενα που περιέγραψε ο Κωνσταντίνος και όχι μόνον, οφείλω να ομολογήσω. Κωνσταντίνε μου, χωρίς περισσότερη καθυστέρηση, θέλω να σου απευθύνω την πρώτη και θα λέγαμε και την πιο γενική μας ερώτηση στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Θα θέλαμε την δικιά σου οπτική, τη δικιά σου τοποθέτηση σχετικά με τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδους κρίσης ή σε περίοδους που προσυδειάζουν σε αυτό που ο Κάρλ Σμιτ θα αποτελούσε καθεστώς εξαίρεσης. Αυτό
ουσιαστικά εξερευνούμε σήμερα και στο πλαίσιο της παρούσης εκπομπής, αλλά και στη συγκεκριμένη σειρά podcast που εγγενίασε η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ειδικότερα, ποιος ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων υπό το συγκείμενο των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύ περισσότερο των υγειονομικών απειλών, των πανδημιών, όπως η πανδημία την οποία βιώνουμε σήμερα. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη που θα μπορούσαμε να γράψουμε μαζί ένα διδακτορικό, ενδεχομένως και μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, πάνω στο αντικείμενο. Θα σου πω λοιπόν αυτό που θα ρωτήσει ένας πρακτικός δικηγόρος πάντα όταν το ρωτούν ποιος είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων σε μια περίπτωση πανδημίας και ας φέρουμε έναν COVID-19 για το παράδειγμά μας ώστε να κρατήσουμε τη σχετικότητά μας. Η απάντηση του πρακτικού δικηγόρου είναι ποιο είναι το υποκείμενο νομικό καθεστώς. Και εδώ θα αρχίσουμε λιγάκι να συζητάμε για ενδιαφέροντα ζητήματα, μιας που, ας υπογραμμίσω, το δημόσιο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει μόνο 2 καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται μια περιοχή και η πρακτική προσθέτει μια τρίτη και θα τα αποκωδικοποιήσω αμέσως. Το δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν αντιλαμβάνεται κανέναν χώρο μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Οσοδήποτε κρίσιμο και να είναι το γεγονός που συμβαίνει, οσοδήποτε καταστροφικό και ενδεχομένως προκλητικό για συνειδήσεις και πολιτικές, αυτό είτε εντάσσεται στο καθεστώς ειρήνης είτε στο καθεστώς πολέμου. Η δε πρακτική έρχεται να μας μιλήσει και για ένα άλλο καθεστώς, ένα τρίτο. Το ονομάζαμε παλιότερα No Man's Land ή περιοχή στην οποία δεν έχουμε κανενός είδους νομικό έρισμα. Όπου τι μας μένει αφαιρώντας το ένα και το άλλο, μας απομένει το Jus Cogens. Και θα μιλήσουμε λιγάκι και γι' αυτό τις απαραίτητες ρήτρες δικαίου που τις συναντάμε σε πάρα πολλά συντάγματα. Τις συναντάμε ακόμα και στο πρόβλημα της Γαλλίας να ακυρώσει το άρθρο 53, το πολύ γνωστό της συνθήκης της Βιέννης, λέγοντας ότι μα ποιες είναι τέλος πάντων αυτές οι νόρμες του δικαίου που πρέπει οπωσδήποτε να τις τηρούμε. Και η Γαλλία είχε ένα δίκαιο πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το εξής. Στάθηκες απέναντί μου και μου μίλησες και μου είπες την έκφραση «καθεστώς». Θα το έχουμε συναντήσει σε πολλές μορφές, έτσι. Ο Αγκαμπέν μας έχει μιλήσει γι' αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά εσύ έθεσες λυπή βιβλιογραφία. Το καθεστώς εξαίρεσης. Καθεστώς λοιπόν, οποτεδήποτε ονομάζουμε κάτι καθεστώς και παρατηρώντας τους πολιτικούς ανθρώπους στις ανακοινώσεις τους, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρνητική χρειά. Με τη λέξη καθεστώς καθεαυτή υπάρχει μια μικρή ένσταση παρανομίας πάντοτε. Όταν μια μεγάλη δύναμη δεν επιθυμεί έναν ηγέτη ενός κράτους, τι λέει το καθεστώς τάδε, το καθεστώς Ασάντ, το καθεστώς Σαντάμ Χουσέιν, το καθεστώς Καντάφη και 1000 άλλα μπορώ να πω. Το καθεστώς λοιπόν, ακόμα και υπό την γαλλική του έννοια του περιορισμού της διατροφής, το regime, έχει μια αρνητικότητα πάνω της. Συνεπώς, το καθεστώς εξαίρεσης στα αυτιά ενός νομικού ακούγεται αρνητικό και όταν ένας νομικός βλέπει κάτι αρνητικό, ψάχνει να δει γιατί είναι αυτό αρνητικό. Και όταν ψάχνουμε την αρνητικότητα της έκφρασης καθεστώς, εγώ τουλάχιστον ξεκινάω πάντα την σκέψη μου από αυτά που μας είπε ο Κοχέιν και η σχολή του Πρίνστον, τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, ο οποίος μας είπε το εξής, πάρα πολύ ενδιαφέρον για ένα νομικό. Μας είπε ότι εάν ένας άνθρωπος μπει μέσα στο σπίτι σου με τη βία και καθίσει στον καναπέ σου, την πρώτη μέρα έχεις περισσότερο δικαίωμα να αντισταθείς από ότι την πεντηκοστή. Αν το πούμε τώρα σε πλαίσια δικαστηριακής πρακτικής, σας πάρουμε ένα κακοποιημένο συνάνθρωπό μας, έτσι, ο οποίος λέει «Μα κακοποιούμουν επί 10 χρόνια». Ο συνήγορος υπεράσπισης τι θα κάνει, θα πεταχτεί και θα πει «Μα στα 10 χρόνια περιμένατε». Τι υπονοεί? Υπονοεί ότι το δικαίωμά σου στην ένσταση ενός καθεστώτος αμβλύνεται όσο περνάει ο χρόνος. Δηλαδή, η πρώτη μέρα επιβολής του καθεστώτος είναι ίσως η πιο καλή συγκυρία να αντισταθείς από ό,τι οποιαδήποτε άλλη μελλοντική στιγμή. Και μιας που μιλάμε σε ελληνικό κοινό και ελληνόφωνο κοινό, ας φέρω ένα παράδειγμα από το Αιγαίο, μιας που τόσο πολύ συζητιέται και τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Γιατί λέμε ορισμένες φορές στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στην ιστοσελίδα του, παρατηρούμε συνεχώς ότι τόσες παραβιάσεις έγιναν, τόσες αναχαιτήσεις, και γιατί να μπαίνουν σε έξοδα τέλος πάντων οι ένοπλες δυνάμεις ώστε να αναχαιτίζουν και να αναγνωρίζουν ακόμα και για παραβιάσεις του FIR, έτσι. Και η απάντηση είναι αυτή, ότι ακριβώς προσπαθούν να εμποδίσουν τη διαμόρφωση ενός καθεστώτος, διότι μολονότι η παρανομία δεν γίνεται ποτέ νομιμότης, μολονότι έχουμε αυτό το φαινόμενο, διακρίνουμε ότι το καθεστώς
πάντοτε ανθίζει ένα περίβλημα δικαίου γύρω-γύρω από την παρανομία, με αποτέλεσμα ο παράνομος να καθίσταται λιγότερο ευάλωτος. Ακριβώς, να μην ξεχνάμε ότι η κανονικοποίηση που δίνει αποτελεσματικότητα, δηλαδή το κάποιος να παρανομεί αποτελεσματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και βασικά χωρίς αντίσταση, είναι, θα λέγαμε, η κερκόπορτα, είναι η αρχή του τέλους του δράματος για οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανάδυση μιας νέας νομιμότητας η οποία ακυρώνει την παλιά. Επίσης, όπως πολύ ωραία επισημαίνεται στην πολιτική φιλοσοφία και όχι μόνο και στην συνταγματική ιστορία, η νομιμότητα αλλάζει σε πολλές περιπτώσεις και με την παράβαση. Πράγμα το οποίο βλέπουμε και στην κλασική διαδικασία που τροποποιείται το διεθνές έθιμο, ας πούμε, εμείς οι διεθνολόγοι. Κώστα μου, πολύ, πολύ, αν μου επιτρέπεις, στοχευμένα τα παραδείγματά σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γι' αυτό και μιας που μίλησες και για το έθιμο, ας πούμε και λίγο τη διαφορά, διότι και το καθεστώς είναι άρρητον, έτσι, είναι μη νομοθετημένο, και το έθιμο το ίδιο. Και καμιά φορά διαπιστώνουμε στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, του οποίου είσαι πολύ καλός αντιπρόσωπος, διαπιστώνουμε ότι το έθιμο μπορεί να υπερβεί ακόμα και γραμμένη διάταξη. Έτσι. Στο χάρτη των ΗΕ, για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα αναπτύξουν δυνάμεις, έτσι, στο Chapter 7 διαπιστώνουμε αυτό, όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ, αλλά έτσι, αλλά έχουμε μια παράβαση αυτής της γραμμής και τι βλέπουμε. Βλέπουμε εθνικά στρατεύματα να αναπτύσσονται, ακριβώς διότι τα εθνικά στρατεύματα έχουν έρισμα συνταγματικό στο κράτος τους. Βέβαια. Για να μπορέσω λοιπόν να σου πω όλα αυτά, θα σου πω το εξής, σαν δικηγόρος. Ποιος ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων, με ρώτησες, σε μια περίπτωση πανδημίας, COVID-19. Στο No Man's Land, εκεί που έχουμε Jus Cogens δηλαδή απλά, δεν βλέπω κανενός είδους περιορισμό. Αυτός που ασκεί τον έλεγχο και οσοδήποτε έλεγχο ασκεί, ας διαβάσουμε τη συνθήκη, την τέταρτη συνθήκη της Χάγης του 1907, όσο έλεγχο μπορεί να ασκήσει, αυτός είναι υπεύθυνος. Έχει ένοπλες δυνάμεις μόνο ικανές, ας χρησιμοποιήσει αυτές. Έχει άλλους πολιτικούς φορείς, ας χρησιμοποιήσει αυτούς. Στην περίοδο ειρήνης, ποιος είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων, θα απαντούσα. Περίοδος ειρήνης, οσοδήποτε και να είναι κρίσιμη, και μπορεί κάποιος εδώ να ρωτήσει, με έναν αστερίσκο, μα δεν υπάρχουν περίοδοι κρίσης και δεν διαμορφώνεται δίκαιο σε αυτούς. Οπωσδήποτε, άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Μας μιλάει το ίδιο ότι, ξέρεις, μπορείς να περιστέλεις δικαιώματα σε περίοδο κρίσης. Αλλά το πόσα δικαιώματα περιστέλεις, πού θα το βρούμε? Στο εθνικό μας σύνταγμα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων σε περιόδους κρίσης, όταν όμως έχουμε ειρηνικό καθεστώς, θα το δούμε μέσα από τα εθνικά συντάγματα. Εμείς θα μιλήσουμε για το τουρκικό, για παράδειγμα, το ελληνικό και το κυπριακό σύνταγμα, που είναι αποκοίημα της συνθήκης Ζήριχης Λονδίνου. Θα το συζητήσουμε αυτό. Και μια πολύ πολύ ειδική επισήμανση, στο δίκαιο του πολέμου θα συζητήσουμε με την τέταρτη συνθήκη της Γενέβης. Αυτή είναι ο οδηγός μας που μας μιλάει πώς μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες όχι μόνο καθίστανται νομιμοποιούμενες, αλλά καθίστανται και υπεύθυνες για αυτό το λόγο. Πολύ. Μιας που είπα και αυτό, ας μιλήσουμε και για μια όλος ιδιαίτερη περίπτωση, που είναι η περίπτωση της κατοχής, της στρατιωτικής κατοχής, του belligerent occupation, και εκεί πέρα μπορούμε να διαβάσουμε στη συνθήκη της Χάγης του 1907, στην τέταρτη συνθήκη της Χάγης, στο άρθρο 43, νομίζω, που μας λέει τα παρακάτω λόγια, ότι όποιος ασκεί de facto έλεγχο μιας περιοχής, αυτός είναι και υπεύθυνος να χειρίζεται τις πολιτικές υποθέσεις. Ακριβώς. Και να το προσαρμόσουμε και λίγο, να δώσουμε και δύο ιστορικά παραδείγματα που ενδεχομένως το ακροατήριο να τα θεωρήσει χρήσιμα. Ας πάμε στην περίπτωση της Κύπρου, της κατοχής στην Κύπρο, στην οποία με τα μάτια της τέταρτης συνθήκης της Χάγης, ο occupying Army είναι υπεύθυνος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα για οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται εκεί. Ακριβώς. Παίρνοντας όμως διδάγματα από την υπόθεση Λοϊζίδου κατά Τουρκία, στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει και πάρα πάρα πολύ γνωστοί είναι, τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι σε μια παρατεταμένη κατοχή διαπιστώνεται ότι ανθίζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Και ότι εάν αυτή η στρατιωτική αρχή έχει δώσει κομμάτια της εξουσίας της σε πολιτικά πρόσωπα, σε ψευδοθεσμούς δηλαδή, αυτοί οι ψευδοθεσμοί οφείλουν να διατηρήσουν την υγεία των πολιτών εκεί πέρα. Και έχουν πραγματικά ευθύνη, η οποία μπορεί να είναι και αδικοπρακτική,
και σίγουρα μπορεί να είναι και ποινική. Στα τέσσερα λοιπόν περιβάλλοντα τα οποία διακρίναμε, ειρήνη, πόλεμος, no man's land και κατοχή, η απάντησή μου για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων θα είναι διαφορετική σε όλα τούτα. Ωραία. Κωνσταντίνε μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, συνεχίζοντας ουσιαστικά αυτή την πολύ σοφή διάκριση, την οποία τώρα πραγματοποίησες, όταν σε καιρό ειρήνης, πρώτα απ' όλα, όταν βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα καιρό ειρήνης και στο εσωτερικό δίκαιο σε καιρό συνταγματικής νομιμότητας, όπως για παράδειγμα βρίσκεται η ελληνική δημοκρατία, η οποία χωρίς να χρησιμοποιήσει και τους μοχλούς ή τα εργαλεία που δίνει το Σύνταγμα, χωρίς επιτουσίας να κηρύξει κατάσταση ανάγκης, προέβη στη λήψη περιοριστικών μέτρων. Ειδικά στην αρχή της κρίσης υπήρχε μια έντονη συζήτηση, ιδίως όταν επιβλήθηκε υγειονομικό κορδόνι, όπως για παράδειγμα συνέβη αυτό στην γενέτειρά μου, την πόλη της Λάρισας και στη συγκεκριμένη συνοικία της, με έντονο το στοιχείο των Ρωμά. Λοιπόν, υπήρξε συζήτηση για το αν και κατά πόσο θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν και οι στρατιωτικές δυνάμεις με σκοπό να διασφαλίσουν το υγειονομικό κορδόνι ή να διασφαλίσουν την πιστή τήρηση των μέτρων αυτών. Ταυτοχρόνως, η όλη συζήτηση μας θυμίζει λιγάκι και μια πολύ έντονη, ένα θεωρητικό αλλά και πρακτικό διάλογο που διεξάγεται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Αμερική και κυρίως στην Κεντρική και την Νότια Αμερική, ό,τι λίγο καταχρηστικά χαρακτηρίζουμε Λατινική Αμερική. Λοιπόν, για το ρόλο που έχουν στις λεγόμενες αστυνομικού χαρακτήρα επιχειρήσεις οι εκεί ένοπλες δυνάμεις. Και την κατάχρηση πολλές φορές από τους κυβερνώντες να χαρακτηρίζουν ως ιονή ένοπλη σύραξη τον πόλεμο π.χ. κατά των ναρκωτικών, τον πόλεμο κατά των διαφόρων εν πάση περιπτώσει εγκληματικών ομάδων που ξεπλένουν χρήμα και ούτω καθεξής. Μάλιστα, πρόσφατα είδαμε ότι υιοθετήθηκε σχετικό δόγμα κατάρριψης των αεροσκαφών που διακινούν ναρκωτικά, αντιμετωπίζοντας αυτά ουσιαστικά ως εχθρικά, ως αν πρόκειται για ένοπλη σύραξη. Θα ήθελα την τοποθέτηση και την πολύ χρήσιμη, εν πάση περιπτώσει, οπτική, όχι μόνο του θεωρητικού αλλά και του practitioner κυρίως, λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνταγματική νομιμότητα, από τη μια, τήρηση, πολιτιακή συνέχεια, δημοκρατία, συν περιοριστικά μέτρα και αξιοποίηση του στρατού. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ νομίζω ότι μπαίνουμε στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο πια. Έχω υπόψη μου ότι μιλάω, σου είπα, σε Κυπρίους ενδεχομένως φοιτητές νομικής, οπότε θα δούμε λιγάκι και το Σύνταγμα της Κύπρου, θα δούμε λίγο και το Σύνταγμα της Ελλάδος και τι μας λένε όλα αυτά. Γιατί κατά την άποψή μου είναι επαρκώς καθαρό το τι μας λέει, ασχέτως εάν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και καμιά φορά λέω στους φοιτητές μου εγώ, όταν διδάσκω, τα παρακάτω λόγια, ότι το κράτος έχει οδηγίες χρήσης που ονομάζονται Σύνταγμα. Εάν πας να κάνεις κάτι δικό σου που δεν υπαγορεύεται από τις οδηγίες χρήσης, είναι σίγουρο, απολύτως σίγουρο, ότι θα χαλάσεις τη συσκευή. Εάν θεωρείς ότι οι οδηγίες δεν αρμόζουν στη σημερινή μορφή της συσκευής, άλλαξε λοιπόν τις οδηγίες. Και ως προς αυτό θα δημιουργήσω λιγάκι ένα τεχνητό δίπολο, μολονότι οι δύο επιστήμονες που θα επικαλεστώ δεν είναι στις δυο άκρες αυτού του διπόλου, αλλά είναι ιδιαιτέρως γνωστά τα έργα τους και θα είναι εύκολο στους ανθρώπους να τα αναζητήσουν. Και με αυτόν τον τρόπο θα σου πω υπό ποιο πρίσμα θα σου απαντήσω. Αν παίρναμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, σαν παράδειγμα, που είναι ένας κορυφαίος συνταγματολόγος, θα διαπιστώναμε ότι βλέπει το Σύνταγμα από μια τυπική μορφή, με μια τυπική μορφή, το βλέπει δηλαδή σαν θεμέλιο νόμου επί του οποίου χτίζονται οι λοιποί νόμοι, όλο το νομοθετικό σύστημα. Δεν μπορείς λοιπόν να χτίσεις τίποτα, όσο κοινωνική και να είναι η ανάγκη και όσο και να είναι αδύρυτη η ανάγκη σου, αν δεν προβλέπεται αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο να μπει πάνω στην πλατφόρμα. Απ' την άλλη μεριά, ας δούμε τι λέει ο Αντώνης Ομανιτάκης, ο οποίος ήταν ένας εξίσου λαμπρός καθηγητής, ο οποίος έβλεπε όμως πίσω από το Σύνταγμα μια κοινωνική δυναμική, έβλεπε μια κοινωνική ανάγκη. Διαπιστώνουμε λοιπόν στη διδασκαλία του ενός, ιδίως στο βιβλίο του που τιτλοφορείται «Κράτος δικαίου», διαπιστώνουμε ότι πέραν της νομολογίας, της ερμηνείας, της θεωρίας που αναγνωρίζει ο Βενιζέλος, η κοινωνική δυναμική ερμηνεύει η ίδια της το Σύνταγμα. Δεν θα υποστηρίξω αυτή την πλευρά, γιατί αφενός ο ρόλος μου ως δικηγόρου περιορίζεται στα σκρίπτα, αφετέρου δεν θεωρώ ότι οι κοινωνικές δυναμικές, όταν τις βλέπουμε στον παρόντα χρόνο, είναι καλή οδηγή για να κατανοήσουμε τι συνταγματική ηχό θα δημιουργήσει τις μετέπειτα δεκαετίες. Πολύ σωστό.
Σου ξεκαθαρίζω λοιπόν από τώρα ότι θα κάνουμε μια ανάλυση η οποία θα είναι δικηγορική και με πρίσμα τεχνικό. Ποιος ο ρόλος λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων, η κοινωνική τους προσφορά, Φερρυππίν, έτσι. Βλέπουμε ότι ασθενείς μεταφέρονται με εναέρια μέσα των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα από ακριτικές νησιωτικές περιοχές προς τα ενδότερα όπου υπάρχει δυνατότητα νοσοκομιακής κάλυψης. Ας διαπιστώσουμε λοιπόν πρώτα και ας ξεκαθαρίσουμε ότι για την περίπτωση της Κύπρου η Εθνική Φρουρά δεν είναι ο Κυπριακός στρατός του Συντάγματος. Ναι. Η Εθνική Φρουρά είναι ένας καρπός του Ιους Νεσεσιτάτης, το οποίο προέρχεται από το Σύνταγμα, από το πρώτο άρθρο του Συντάγματος και είναι στενά δεμένο με την έννοια της sovereignty. Η ανεξαρτησία λοιπόν του κράτους είναι η μήτρα η οποία γεννά την ανάγκη για άμυνα και η ανάγκη για άμυνα βρίσκει την υλοποίησή της στον παρόν δόγμα περί εθνικής φρουράς. Άρα, ας πούμε το πρώτο μας συμπέρασμα, η Κύπρος είναι πολύ πιο ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για χειρισμό τέτοιων κρίσεων σαν του COVID-19 σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει στρατό, ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες αναφέρονται στο Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσαμε να το βγάλουμε. Ας κάνουμε επίσης μια ερμηνεία για το άρθρο 87α του θεμελιώδους νόμου της Γερμανίας, που για μένα αποτελεί οδηγό για πολλές σκέψεις. Με συστηματική ερμηνεία, με ιστορική ερμηνεία, γιατί το κάνανε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λοιπόν, στο άρθρο 87α, μας λένε το εξής. Όποια ανάγκη και να υπάρξει, δεν θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τις ένοπλες δυνάμεις, παρά μόνο με τυπικό νόμο του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, όχι με ουσιαστικό νόμο πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή νομοθετική εξουσιοδότηση, αλλά χρειάζεται τυπικό ουσιαστικό νόμο για χρήση των ενόπλων δυνάμεων μέσα από τα σύνορα. Γιατί προφανής ο ιστορικός λόγος, προφανής ο συστηματικός λόγος, έτσι. Και θα δώσω και ένα ωραίο παράδειγμα. Το 2003, ας πούμε ότι το 2001 έγινε η 9-11, δηλαδή η πρόσκρουση αεροσκαφών σε πολιτικά αντικείμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2003 λοιπόν, και ενώ όλος ο κόσμος γράφει για όλα αυτά τα ζητήματα, ένας άνθρωπος, ο οποίος μετέπειτα αποδείχθηκε ότι ήταν ψυχικώς διαταραγμένος, ήταν ασθενής, έκλεψε ένα γκλάιντερ αεροσκάφος και με αυτό απείλησε να πέσει πάνω στην τράπεζα της Φραγκφούρτης, προκαλώντας ζημιές υλικές και ενδεχομένως ανθρώπινες απώλειες. Την ώρα εκείνη περιπολούσαν στον ουρανό σε εκπαιδευτική αποστολή 2 F4 της γερμανικής αεροπορίας, τα οποία πήραν εντολή να παρακολουθούν το αεροσκάφος. Αυτό και πράξαν. Ακολουθήσαν το αεροσκάφος. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η συζήτηση για το πώς θα αναχαιτιστεί ο κίνδυνος, οι νομικοί σύμβουλοι του γερμανικού στρατού με απόλυτη καθαρότητα είπαν με το άρθρο 87α ότι όσο και να πέσει το αεροσκάφος αυτό στην πύλη της Φραγκφούρτης, όσους νεκρούς και να προκαλέσει, τα δύο Phantom όχι μόνο δεν θα αναχαιτήσουν, αλλά ούτε καν θα μοιραστούν πληροφορίες σχετικές με το αεροσκάφος αυτό. Κατανοητό. Πολύ κατανοητό αυτό και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και τη λειτουργία ακριβώς αυτών των συστημικών εγγύησεων, των συστημικών εγγύησεων της μεταπολεμικής Γερμανίας, του μεταπολεμικού θεμελιώδους νόμου. Απολύτως. Και κάποιος μπορεί να βρει το τεχνικάλιτι σε αυτό και να πει «Μα θα ρισκάρετε τόσους ανθρώπους για μια συνταγματική τάξη τέλος πάντων». Και η απάντηση των Γερμανών είναι σαφής, γιατί το συζήτησα με πάρα πολλούς συναδέρφους μου αφού το έγινε αυτό. Και πραγματικά λέγανε ότι ασφαλώς θα θυσιάσουμε όσους ανθρώπους πρέπει για τη συνταγματική τάξη, αλίμονο. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα στο ελληνικό σύνταγμα και ας πούμε τα παρακάτω λόγια. Το άρθρο 4, παράγραφος 6, είναι το πρώτο μέρος στο οποίο συναντάμε ένα ψήγμα της σκέψης για το στράτευμα. Τι μας λέει? Ότι κάθε Έλληνας που μπορεί να κρατήσει όπλα, που δύναται να φέρει όπλα, θα συνεισφέρει στην άμυνα της πατρίδος. Αυτή είναι η μόνη εντολή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος καλείται στα όπλα. Έτσι. Και είναι το νομικό έρισμα, η πλατφόρμα για την θητεία. Και έχει υποθεί από πολλούς υπουργούς ότι δεν μπορώ να καταργήσω τη θητεία, διότι έχω αυτό το 4 παράγραφος 6. Το οποίο όμως δεν είναι πραγματικό, και ας το πούμε τώρα, ότι το 4 παράγραφος 6, εάν θες το επικαλείσαι, εάν θες δεν το επικαλείσαι, εάν θες καλείς κόσμο να συνεισφέρει στην άμυνα της πατρίδος, εάν θες δεν καλείς κόσμο να συνεισφέρει στην άμυνα της πατρίδος, ιδίως όταν η πατρίς δεν δέχεται επίθεση, λάτο σένσου, με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Εκεί όμως το άρθρο 4, παράγραφος 6, βλέπουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που μας λέει ότι πότε ντύνουμε έναν άνθρωπο με στρατιωτικά ρούχα, έναν πολίτη με στρατιωτικά ρούχα, για να συνεισφέρει στην άμυνα της πατρίδος. Συνεπώς, μια πρώτιστη ένδειξη είναι ότι αυτός είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Να συνεισφέρουν στην άμυνα της πατρίδος. Στο άρθρο 18 όμως του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο ας υπογραμμίσω ότι υπήρχε και στο Σύνταγμα του 1975 και είναι απαράλλακτο μέχρι σήμερα, και γιατί το υπογραμμίζω αυτό, το υπογραμμίζω γιατί το Σύνταγμα του 1975 ήταν το πρώτο σύνταγμα μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος. Να λοιπόν η λέξη καθεστώς ξανά. Ήταν το πρώτο μετά την πτώση του στρατιωτικού καθεστώτος και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο. Στο άρθρο 18 μας λέει λοιπόν ότι με ειδικό νόμο μπορώ να εξουσιοδοτήσω τις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν επιτάξεις για τις ανάγκες τους σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης. Άρα, ένα δεύτερο στοιχείο που μας δίνει το Σύνταγμα είναι το παρακάτω. Πότε οι ένοπλες δυνάμεις εξουσιοδοτούνται να λειτουργούν σε αυτό το περιβάλλον? Πόλεμος ή επιστράτευση. Δηλαδή, για να το πάμε στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, attack ή imminent attack. Και εδώ φτάνουμε να διακρίνουμε και λιγάκι πόσο εκτός μόδας είναι πλέον η διδασκαλία του δικαίου του 1990, όταν μας μετέφραζε το if an armed attack occurs, μας το μετέφραζε ως υποστή επίθεση ένοπλων. Άρα τώρα γίνεται παραδεκτό ότι και πολύ νωρίτερα να μπεις σε αυτού του είδους τη διαδικασία, όπου το δίκαιο του πολέμου εφαρμόζεται. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν πότε δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον της ένοπλης σύγκρουσης. Και γι' αυτό το λόγο μπορούν να κάνουν τις επιτάξεις τους. Και μια τρίτη φορά στην οποία μας μιλάνε για τις ένοπλες δυνάμεις είναι η παρακάτω. Είναι όταν μας λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, τη διοίκηση των οποίων ασκεί η κυβέρνηση όπως νόμος ορίζει. Εδώ δημιουργείται έχουμε ακόμα μια ένδειξη της ευαισθησίας του πολιτεύματος για τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση διοικεί στην ουσία τις ένοπλες δυνάμεις, δεν τις οδηγεί, δεν τις κατευθύνει, δεν γίνεται κανενός άλλου είδους αλληλεπίδραση, αλλά έχουμε μια πολύ στρίκτο σένσου διοίκηση. Και μιας που είσαι και λόγω της προσωπικής σου ενασχόλησης με το δημόσιο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου, θα σου πω το εξής. Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά πόσο είναι και συνταγματικό το άρθρο 28 του καταστατικού της Ρώμης, που μας λέει ότι όποιος διοικεί, αυτός είναι υπεύθυνος και το ονομάζουμε command responsibility. Και μετά να βάλουμε το άρθρο 86 του συντάγματος και να πούμε, μα πώς μπορούμε να παραδώσουμε τον πρωθυπουργό μας, του οποίου δεν δύναται η Βουλή πλέον να τον παραπέμψει. Αυτό είναι ένα ωραίο, όμορφο παρεμπίπτον ζήτημα. Να πούμε επίσης ότι στο τουρκικό σύνταγμα, για ιστορικούς και συστηματικούς λόγους επιπλέον, διαπιστώνουμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο 73, μας λέγει εκεί ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή ο στρατηγός που έχουν επικεφαλής, αυτός είναι commander in chief στο όνομα του Προέδρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία στα εγκλήματα πολέμου φορτώνει την ευθύνη μόνο τους στο τεχνοκρατικό μέρος, δηλαδή στη φυσική ηγεσία ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, από όλα αυτά που μας λέει το Σύνταγμα, μας λέει ότι κάποιος δίνεται στρατιώτης μόνο για την άμυνα της πατρίδος. Μας λέγει από την άλλη μεριά ότι μπορείς να κάνεις επιτάξεις μόνο σε ένοπλη σύγκρουση, μόνο σε περίοδο επιστρατεύσεως το μέγιστο. Και μας διαχωρίζει πλήρως τα δύο είδη πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, βάζοντας στο άρθρο 44 όλες τις περιπτώσεις κρίσεως, στο δε άρθρο 48 την κατάσταση πολιορκίας, που είναι ένα όλος ιδιαίτερο άρθρο, γιατί αφορά ένα σύμπλεγμα νόμων, δηλαδή ένα νόμο περί καταστάσεως πολιορκίας που προϋπάρχει, ναι, και έναν άλλο νόμο, ο οποίος είναι η σκανδάλη αυτού και δημιουργεί ένα δίπολο αρκετά δυναμικό και πολύ ωραίο νομικά να κάτσουμε να το εξετάσουμε. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι συνταγματικά, τυπικά, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κινητοποιηθούν παρά μόνο εάν κινητοποιηθούν στα πλαίσια του άρθρου 120, που είναι πάλι μια όλος διόλου ειδική περίπτωση. Τι μας λέει το 120? Το άρθρο 120 λέει στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, ναι, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών, λέει εξουσιοδοτώ με όση γνώση έχετε, σας απελευθερώνω ουσιαστικά από τον ποινικό κώδικα, σας απελευθερώνω από όλες τις διατάξεις νόμων, και λέει το Σύνταγμα
προασπίστε με. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση, η προσπάθεια κατάλυσης του συντάγματος δια της βίας, στην οποία οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να επιβληθούν στο εσωτερικό και να λειτουργήσουν. Και ενώ δεν θεωρώ την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων, τη δημιουργία έργων ενδεχομένως κτλ., δεν τη θεωρώ αντισυνταγματική, θεωρώ ότι η ένταξη των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σύστημα βίαιης διαχείρισης της οποιαδήποτε κρίσης μπορεί να κάνει μόνο κακό, είτε νομικά συνταγματικά, αλλά ενδεχομένως και πρακτικά, και σε αυτό επικαλούμε την πρώτερη εμπειρία μου, λέγοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, μολονότι έχουν εκπαιδευτεί τώρα πλέον και είναι για μια ευρεία γκάμα αποστολών κατάλληλες. Παρόλα αυτά, η επιβολή εσωτερικά έχει και συνταγματικά προβλήματα και πολλών άλλων ειδών προβλήματα. Θεωρώ ότι ένας επιφανής συνταγματολόγος της Ελλάδος, ο Μποτόπουλος, έχει γράψει μια αρκούντος καλή μελέτη για να μας βάλει τουλάχιστον στα ερωτήματα τα συνταγματικά. Η γνώμη μου, λοιπόν, είναι αυτή. Πηγαίνοντας στο Κυπριακό Σύνταγμα, θα έλεγα ότι ότι πραγματικά η Εθνική Φρουρά έχει πολύ 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 μεγαλύτερα περιθώρια κίνησης και θα μπορούσε πραγματικά να εκτελέσει τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας ενεργούσα και εντός του κράτους της Κύπρου. Και να υπογραμμίσω λιγάκι στο σημείο αυτό ότι μια εμπλοκή, την οποία ακόμα ερίζουν οι νομικοί εάν ήταν ένοπλη σύγκρουση ή όχι, συνέβη το 1978, αν δεν κάνω λάθος, στο αεροδρόμιο της Λάρνακος, όπου ένας αεροπειρατής είχε σκοτώσει έναν Αιγύπτιο δημοσιογράφο και κατόπιν είχε πάρει ορισμένους ομήρους. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου κινητοποιήθηκαν και μαζί με τα ειδικά τάγματα της αστυνομίας, και ενώ κάναν διαπραγματεύσεις με αυτόν τον αεροπειρατή, η Αιγυπτιακή αεροπορία έστειλε χωρίς άδεια ένα μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο έφερε ορισμένους κομάντος Αιγυπτίους με σκοπό να λύσουν βιαίως αυτό το πρόβλημα. Εν τέλει συνάντησαν τη στεναρή αντίσταση των Κυπρίων και μάλιστα προκλήθηκαν 15 ανθρώπινες απώλειες και νομίζω 2-3 οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες από την εναλλαγή αυτών των πυρών. Συνεπώς η απάντηση είναι ότι στην Κύπρο, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η Εθνική Φρουρά είναι καρπός του Lex Necessitatis και του άρθρου 1 που δίνει την ανεξαρτησία στην Κύπρο, έχει πολλά 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 περισσότερα συνταγματικά περιθώρια να το κάνει. Μικρή σημείωση για τις χώρες οι οποίες έχουν στρατοχωροφυλακή. Ζενταρμερί, την ονομάζουμε στη Γαλλία, National Guard στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το οποίο το έθιξες, Guardia Civil στην Ισπανία. Γνωρίζουμε ότι η Guardia Civil είχε εμπλοκές και με την ΕΤΑ, την τότε οργάνωση των Βάσκων Αυτονομιστών. Ακόμα ορισμένοι δικηγόροι ερίζουν ως προς το χρόνο της μη διεθνούς ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο. Αυτά λοιπόν, η ελληνική χωροφυλακή, για να φέρω έναν θεσμό που υπήρχε παλιά, έλυνε αυτό το ζήτημα επιβολής ισχύως με χωρίς εμπλοκή ενόπλων δυνάμεων. Ήταν ακριβώς δηλαδή το σώμα το οποίο είχε την ισχύ, την οπλική ισχύ και ταυτόχρονα τον πολιτικό χαρακτήρα. Έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα τα μέλη της ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εξέφευγε της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό είναι το τελευταίο κριτήριο. Ποια είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων όταν πρώτο μπήκα στο στράτευμα και ενώ υπήρχε ακόμα η ηχός του συντάγματος του 1975, λέγαμε είναι η προπαρασκευή για τον πόλεμο. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδο ειρήνης. Δηλαδή, τι, να προετοιμάζονται για πόλεμο. Μετά ήρθε το δόγμα της αποτροπής, ότι αποτελεί επιχειρησιακό καθήκον κατά τη διάρκεια της ειρήνης η ενεργός αποτροπή. Μια περίοδο, το οποίο το είχα θίξει και σε ένα άρθρο μου προσφάτως, επί Υπουργείας Πάνου Καμένου, υπήρχε και ότι μέσα στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων είναι η επίτευξη των πολιτικών στόχων της πολιτικής εξουσίας. Το οποίο, ενώ δεν έχει προβληματική σε σχέση με το Σύνταγμα, γιατί ούτως ή άλλως η πολιτική εξουσία ασκεί ευθέως διοίκηση, μόλον τούτο διεύρυνε, κατά την άποψή μου, την αποστολή των ενόπλων δυνάμεων σε ένα σημείο τόσο πολύ οριακό, που ενδεχομένως να ήταν και αντισυνταγματικό, εάν πρόσκρουε πάνω στις διατάξεις που μόλις έθιξα. Συνεπώς, θεωρώ ότι με όσα είπα,
καλύπτω ή τουλάχιστον δίνω ορισμένα ερίσματα για να κάνει ο καθένας το δικό του διάβασμα και τα δικά του συμπεράσματα. Ασφαλώς. Κωνσταντίνε, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όχι μόνο η θέση του υποβάθρου του θεωρητικού, αλλά ταυτοχρόνως και η παράθεση τόσων παραδειγμάτων από την καθημερινή, θα λέγαμε, πρακτική όχι μόνο του στρατεύματος, αλλά και των διεθνών σχέσεων. Στο σημείο αυτό, θέλω να στραφούμε λιγάκι και να ευκαλεστούμε την ιδιότητά σου ως επιστήμονα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, να στραφούμε λιγάκι στο ζήτημα των ενεξελίξεων ενόπλων σειράξεων. Βρισκόμαστε τρόμο την άστη περιοχή τη Μέση Ανατολή. Οπότε ζούμε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή. Πρόχειρα μπορούμε να αναφέρουμε δύο τουλάχιστον ενόπλες σειράξεις αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να προβούμε στο χαρακτηρισμό τους βέβαια, από τη μια τη Συρία, από την άλλη την Ιεμένη. Λοιπόν, η διασπορά ωστόσο της πανδημίας δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε καταστάσεις, ούτε διαφοροποιείται αναφορικά με το εάν θα επικρατεί σε μια χώρα που τελεί σε κατάσταση ειρήνης, σε κατάσταση πολέμου ή σε κατάσταση τέλος πάντων ενόπλης σύραξης κατά την πλέον τρέχουσα ορολογία. Θέλω την εκτίμησή σου πρώτα απ' όλα για το πώς η πανδημία επηρεάζει την επιχειρησιακή δυνατότητα των δρόντων που αναπτύσσουν, εν πάση περιπτώσει, δυνάμεις στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύραξης, ενδεχομένως και με αναφορά σε κάποια από τα συγκεκριμένα ή άλλα παραδείγματα που δώσαμε. Και από την άλλη, εάν και κατά πόσον η πανδημία επηρεάζει το βαθμό συμμόρφωσης ή τη δυνατότητα συμμόρφωσης των δρόντων μιας ένοπλης σύραξης προς τις επιταγές του δικαίου των ενόπλων σύραξεων με άλλη διατύπωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Σε ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Μια μικρή μου παρατήρηση ότι οι δύο ένοπλες σύραξεις τις οποίες ανέφερες, η Εμένη και η Συρία, είναι στην πραγματικότητα 42. Ναι. Εγώ τουλάχιστον μετράω 16 ένοπλες σύραξεις στη Συρία, στο ίδιο τετραγωνικό εκατοστό, ας γίνω λίγο γραφικός, και μετράω 6 ένοπλες συγκρούσεις στην Ιεμένη και σε αυτά δεν αριθμώ τη σύγκρουση Συρίας-Ισραήλ, ούτε τα γεγονότα κατοχής που μπορεί να συμβαίνουν έθεκα κύθε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πραγματικά φεύγει από τη μέση το συνταγματικό δίκαιο και για να είμαι απολύτως ακριβής, το συνταγματικό δίκαιο δεσμεύει στο βαθμό που δεσμεύει και υπό τις προϋποθέσεις, για παράδειγμα, συνθήκων όπως το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, τις αντίστοιχες έχουμε και στην Αμερική, τις αντίστοιχες έχουμε στην Αφρική και τις αντίστοιχες έχουμε με τη διακήρυξη του Καΐρου στις χώρες που έχουν τη Σαρία ως νομικό τους θεμέλιο. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτή την περιστολή και την απάντηση που έχουν να δώσουν σε διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο οι ένοπλες δυνάμεις που λειτουργούν σε άλλη χώρα, εκεί, σε αυτά τα περιβάλλοντα, έχουμε ασφαλώς δίκαιο της ένοπλης σύγκρουσης. Ανθρωπιστικό δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται. Όταν πρόκειται βέβαια για θύματα που είναι πολίτες, μιλάμε για άμαχο πληθυσμό, μιλάμε για τέταρτη συνθήκη της Γενέβης. Από το μυαλό μου μπορώ να θυμηθώ το άρθρο 91, το άρθρο 96, το άρθρο 3, τα οποία μας μιλάνε για την προστασία, όχι μόνο για την προστασία των αμάχων, αλλά και για το ύψο φάκτο δικαίωμα που δίνεται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προσεγγίσουν σε περίπτωση που έχουμε μια διεθνή ένοπλη σύγκρουση. Αυτό είναι ένας μικρός αστερίσκος, το οποίο μπορούμε να το ξαναεπισκεφτούμε εάν θεωρείς ότι χρειάζεται περαιτέρω διασάφηση. Αλλά οπωσδήποτε τώρα έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μια ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων για όλους τους ανθρώπους τους οποίους έχουν δυνατότητα. Το δεύτερο είναι η πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα δύο πράγματα αλλάζουν αμέσως με την πανδημία. Ποια είναι η ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων? Η τέταρτη συνθήκη της Γενέβης μας λέει όσο και όπως μπορούν. Άρα, αντίθετα με τις κρατικές εγγυήσεις που έχουμε σε καιρό ειρήνη στα κράτη μας, εδώ έχουμε μια ουσιαστική στάθμιση των δυνατοτήτων που έχει ένα συγκεκριμένο στράτευμα να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Και αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι και ένα συνεχές άλοθη πολλών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες δεν έκαναν αυτό που πρέπει. Αν είχα όμως να διακρίνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το παρακάτω. Είναι το άρθρο 1, το κοινό άρθρο 1 των συνθήκων της Γενέβης, στο οποίο μας λέει στην ουσία τα παρακάτω. Είσαι σύμμαχος με ένα άλλο κράτος, είσαι και συνυπεύθυνος. Ακόμα και αν, με βάση το κοινό άρθρο 3 και το δεύτερο πρωτόκολλο και τα μέρη του δεύτερου πρωτοκόλλου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Customary International Law, λέμε τα παρακάτω, έχεις έναν φορέα βίας, έχεις μια οργάνωση, δηλαδή ένοπλη, την οποία με οποιονδήποτε τρόπο ελέγχεις, για να ανακαλέσουμε τη συνθήκη της Νικαράγουα εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών, που πολλοίς κόσμος πολλές φορές ψάχνει για να βρει στοιχεία
και ελέγχεις μια τέτοια οργάνωση σε τέτοιο βαθμό όπως αυτή που μας περιγράφεται στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγκης για την Νικαράγουα, τότε είσαι και εσύ υπεύθυνος για τις παραλήψεις αυτής της οργανώσεως. Και θεωρώ, αν μου επιτρέψεις, ότι υπό το πρίσμα των πανδημιών, το άρθρο 1 και γενικότερα αυτό που ονομάζεται στην επιστήμη State Support Initiative, το πόσο ένα κράτος βοηθά μια ένοπλη οργάνωση να πετύχει επιχειρησιακούς στόχους σε μια ένοπλη σύγκρουση, πρόκειται να έρθει στο κέντρο. Διότι μπορεί η ένοπλη σύγκρουση, η ανώνυμη, των ανωνύμων ανθρώπων να είναι υπεύθυνη για μια πάρα πολύ μεγάλη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου ή για την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητος, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα πια υπάρχει ένας άξονας με τον οποίο συνδέεται με ένα κράτος. Και όταν έχεις ταυτοποιήσει ποιο είναι αυτό το κράτος το οποίο συνεισφέρει σε αυτή την πολεμική προσπάθεια, τότε θεωρώ ότι και οι διεθνείς δικηγόροι θα ψάξουν εκεί, γιατί αν μη τι άλλο, πέραν της διοντολογίας, υπάρχει και οικονομικό όφελος. Ακριβώς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα από την απάντηση που μας έχεις παραθέσει, εμπροκειμένου Κωνσταντίνε, εξηγείς ή φωτίζεις και ένα πολύ κομβικό ερώτημα ακόμη, το ποια είναι τα όρια του δικαίου των ενόπλων σειράξεων, το οποίο μπορεί να έχει φτιαχτεί για καταστάσεις με εξαιρετικό χαρακτήρα, όπως είναι μια ένοπλη σύραξη, τουλάχιστον από το 45 και μετά θεωρητικά. Λοιπόν, οπότε και ο πόλεμος έχει πάψει, η ένοπλη βία έχει πάψει να αποτελεί εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων είναι κομμένο και ραμμένο για να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές καταστάσεις ούτως ή άλλως, άσχετα με το άμα εφαρμόζεται πολύ πολύ συχνά τελικά. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Οι αντοχές του συστήματος ή ένα σύστημα το οποίο έχει μόλις τα τέλη της δεκαετίας του 40 και εν συνεχεία στο δεύτερο ένιμο της δεκαετίας του 70 ανακαινιστεί, ανανεωθεί και συμπληρωθεί. Εξανθρωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, άλλη τάξη μεγέθους. Είναι ικανό να αντιμετωπίσει αυτά τα νέα δεδομένα? Είναι ικανό να εγγυηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έστω στο μέτρο των δυνατοτήτων, με βάση το σύνολο των θεμελιωδών αρχών, περιλαμβανομένων και των εκτιμήσεων στρατιωτικής αναγκαιότητας, όταν έχουμε κρούσματα σε μια περιοχή η οποία τελεί υπό καθεστώς ένοπλης σύραξης, θα ληφθούν τα αναγκαία, τα ενδεδειγμένα λέγκια άρτης με βάση δηλαδή τα διδάγματα της επιστήμης, υγειονομικά μέτρα? Και στο τέλος, εάν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν αρκεί, μήπως να στραφούμε ενδεχομένως στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μήπως μας δίνει καλύτερες κατευθύνσεις? Θα ήθελα έτσι μια σύντομη τοποθέτησή σου και από αυτού. Το ερώτημα που θέτεις είναι γιγάντιο. Θεωρώ ότι και η παραγωγή μελετών πάνω στο αντικείμενο είναι γιγάντια. Θεωρώ ότι ο διάλογος πραγματικά έχει ξανακινητοποιήσει διατάξεις συνθήκων τις οποίες τίναμε να έχουμε ξεχάσει. Και θεωρώ, αν μου επιτρέψεις να πω, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή του. Δηλαδή αυτός ο διάλογος θα μεστοθεί στις επόμενες δεκαετίες και θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα πρώτα πράγματα που είπες. Η εφαρμογή λοιπόν ενός δικαίου ή καλύτερα η αποτελεσματικότητά του έγκυται σε δύο παράγοντες. Στην αρτιότητα του ουσιαστικού του μέρους και στην δυνατότητα του δικονομικού του μέρους ή του μέρους του πώς εφαρμόζεται. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και ας θέσουμε έτσι σαν ορόσημο το ποινικό δίκαιο, καθώς είναι το πιο χαρακτηριστικό σε αυτά, περιγράφει τα εγκλήματα, περιγράφει τις ποινές και μετά έχουμε ένα δικαστικό σύστημα το οποίο καλείται να εφαρμόσει αυτά τα δύο και να σταθμίσει τα πάντα. Ας πούμε ότι στο δίκαιο, στο ανθρωπιστικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο, αν μου επιτρέπεις εν γέννη, δεν έχουμε τέτοια όργανα με τέτοια ισχυρή θέληση και δεν έχουν και μηχανισμούς τέτοιους. Ναι. Το μεν διεθνές δικαστήριο της Χάγης, το οποίο ασχολείται με διαφορές κρατών, ξέρουμε ότι έχει μια ρήτρα συμφωνίας των κρατών, στο μεγάλο μέρος του, ερμηνείας συνθήκων εκεί που έχει προαποφασιστεί και ορισμένα ad hoc ζητήματα στα οποία αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αρμόδιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από την άλλη μεριά, το International Criminal Court, διαπιστώνουμε ότι αφενός παλινδρόμησε σε πολλά πράγματα δικαίου τα οποία κληρονόμησε από το Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Μπορώ να φέρω μια υπόθεση, η υπόθεση του Τόμας Ντουμπαγκαντίλιο. Λέμε πάντα non bis in idem. Να, ένα πράγμα το οποίο δεν τήρησε. Τον εδίκασε και μετά τον ξαναδίκασε στον ίδιο βαθμό για την ίδια υπόθεση, περίπου με το ίδιο κατηγορητήριο, διότι εξέλιπαν στοιχεία στην πρώτη. Να λοιπόν ένα double jeopardy που λένε στο common law, ένα violation double jeopardy. Συνεπώς, το δικονομικό μέρος, ας το παρομοιάσω με μια λαβή,
δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο ακόμα στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Το οποίο τι αποτελεί? Αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου στο δικαιϊκό σύστημα. Okay. Όλο το άλλο είναι θεωρία. Δεν αποτελεί λοιπόν μια πολύ καλή λαβή για να εξυπηρετήσει τη λεπίδα του ουσιαστικού δικαίου, το οποίο μας μιλά για τις παραβάσεις, παραβιάσεις. Άρα πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε είναι το παρακάτω. Οι κηρύξεις πολέμων πλέον είναι σπανιότατες. Είναι. Άρα δημιουργείται ένα πρώτο ερώτημα, εάν έχουμε πραγματικά ένοπλη σύγκρουση σε ένα μέρος. Και μπορώ να φέρω 1000 παραδείγματα. Νακόρνο Καραμπάχ, Κασμίρ, αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Είναι σε ένοπλη σύγκρουση ή δεν είναι? Η απάντηση είναι, για κάποιον που έχει κάνει πρώτο έτος νομικής, ότι ασφαλώς και βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση. Το πρόβλημα είναι ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει μερική ενεργοποίηση του δικαίου της ένοπλης σύγκρουσης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, από το πρώτο εκατοστό της μέχρι το τελευταίο εκατοστό στην άλλη πλευρά του ορίζοντα, βρίσκεται ολόκληρη σε πόλεμο. Είναι εμπόλεμη. Τι επηρεάζει αυτό? Επηρεάζει 1000 πράγματα. Αν είναι κάποιος μετανάστης, αν είναι κάποιος πρόσφυγας, πού μπορεί να πάει, τι υποδοχής πρέπει να τύχει. Συνεπώς, πραγματικά το ανθρωπιστικό δίκαιο. Γιατί? Διότι τα κράτη δεν έχουν συμφωνήσει στο πώς θα μπορέσουν να επαναδιαμορφώσουν τις αρχές του δικαίου της ένοπλης σύγκρουσης. Ακόμα τρέφεται με φρούτα του 1907, τη σειρά των συνθήκων της Χάγης, του 1949, αλλά στην πραγματικότητα του 1925, τα φρούτα των συνθήκων της Γενέβης και ούτω καθεξής. Και η ερώτηση νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή δυναμική, είναι ακριβώς η ίδια που έκανες και εσύ. Αφού δεν μας βολεύει αυτό, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό, ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Να το βάλουμε εκεί. Υπάρχουν ορισμένοι θειασώτες της θεωρίας του διαχωρισμού. Μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά περισσότερα από το έργο του καθηγητή Κατζηκωνσταντίνου, του ομωτή μου πλέον, ναι, για την θεωρία του διαχωρισμού, οι οποίοι λένε το εξής. Υπάρχει ένας διακόπτης που είναι στο πράσινο είτε στο κόκκινο. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα με όποια θέλετε, στο μαύρο και στο άσπρο. Ή βρίσκεσαι στο δίκαιο της ειρήνης και το εφαρμόζεις, ή βρίσκεσαι στο δίκαιο του πολέμου και εφαρμόζεις εκείνο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι βλέπουν μια συμπλεγματική σχέση και μια ετεροτροφοδοσία. Βλέπουν λοιπόν ότι ορισμένες αρχές μπορούμε να τις κουβαλήσουμε από το δίκαιο της ειρήνης στο δίκαιο του πολέμου. Ποιες ήταν αυτές οι περιπτώσεις? Αν από μια χαρακτηριστική υπόθεση Αλσκεΐνη. Περίοδος κατοχής από τα βρετανικά στρατεύματα, λάθος ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου, έτσι, ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου με άδικο χαρακτήρα, αρχικό και τελικό, και η ερώτηση περιστράφηκε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή της Βασόρας. Και η απάντηση της Βουλής των Λόρδων ήταν αρνητική. Έτσι, άρα διαπιστώνουμε ότι σε αυτήν εδώ τη σκέψη πολλών νέων επιστημόνων έρχεται το ίδιο το κράτος να περιφρουρήσει τον εαυτό του και να πει in dubio pro stato, δηλαδή για τον εαυτό του στην πραγματικότητα, να καλύψει τον εαυτό του. Βρίσκεται σε μια σύγκρουση. Εγώ δεν μπορώ να δω πώς το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μείνει έξω από το ανθρωπιστικό δίκαιο, με δεδομένο ότι όλοι μαζί διαπιστώνουμε την αδυναμία του πλέον. Θεωρώ δηλαδή ότι θα μπει το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα χωράφια του ανθρωπιστικού δικαίου αργά ή γρήγορα, και θεωρώ ότι τα κράτη θα ορθώσουν όσο μπορούν το ανάστημά τους για να το αποτρέψουν. Κωνσταντίνε μου, οδεύουμε ουσιαστικά προς το τέλος της συζήτησής μας, οπότε θα επικαλεστώ και την εμπειρία σου εμπροκειμένου για να σου απευθύνω την τελική ερώτηση και μάθη θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας και όσους μας παρακολουθούν. Αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο τίθεται είναι τα μέτρα πρόληψης τα οποία έχουν υιοθετηθεί για το στράτευμα. Είναι κάτι για το οποίο δεν ακούμε πολλά πράγματα. Παρά την ενημέρωση που υπάρχει για τα μέτρα που λαμβάνονται, κοινωνικής αποστασιοποίησης, περιφρούρησης κτλ., δεν γνωρίζουμε τι ισχύει στο στράτευμα ή τι έχει αποφασιστεί για το στράτευμα. Και δεύτερον, και με αυτό να καταλήξουμε, δύο σκέλη έχει αυτή η ερώτηση, ποια θα ήταν ενδεχομένως η νομική ευθύνη, η νομική διαδικασία, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνουμε ότι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, λοιπόν, νοσεί εν ώρα καθήκοντος, σε άμεση αιτιώδη συνάφεια, εν πάση περιπτώσει, με το γεγονός ότι εκλήθη να υπηρετήσει, ότι εκλήθη είτε ως επαγγελματικός στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, είτε ως, εν πάση περιπτώσει, απλός στρατιώτης, εκτελώντας το χρέος του, όπως είπε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος, να υπηρετήσει την πατρίδα. Είναι σημαντική η ερώτηση αυτή. Θα περιοριστώ σε όσα η δικηγορική μου ιδιότητα μου λέει, γιατί το επιχειρησιακό μέρος
και δεν το κατέχω και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Το μόνο το οποίο μπορούμε να περιοριστούμε είναι ότι οι δυνατότητες του στρατεύματος, ασχέτως με επιδημίες ή με οποιοδήποτε άλλο είδους καταστροφές, είναι οι ίδιες, και αυτό γιατί έχουν χαλιβδοθεί και έχει δημιουργηθεί το οικοδόμημα του στρατεύματος ακριβώς για να αντιμετωπίζει κρίσεις. Η κρίση δηλαδή και η μάχη με όλων των ειδών τους εχθρούς είναι η εργασία του στρατεύματος. Άρα θεωρώ ότι επιχειρησιακά δεν έχει νόημα να επισέλθουμε και σε κάθε περίπτωση δεν έχω κανενός είδους ένδειξη ότι οι ελπίδες μου είναι φρούδες προς το στράτευμα. Ποτέ δεν είχα τέτοιου είδους ενδείξεις. Το θέμα μου λοιπόν είναι το εξής. Αν τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν μονάδες στις οποίες οι άνθρωποι βρίσκονται κλεισμένοι μέσα, δεν αφήνουν κανέναν να βγει έξω, βρίσκεται δηλαδή σε μια κοινωνική απομόνωση. Με δεδομένο ότι οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα έχουν ένα ισχυρότατο δίκτυο υγειονομικής κάλυψης των ανθρώπων και έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό, θα τολμήσω να πω ότι δεν είμαι ειδικός για το αντικείμενο. Θεωρώ όμως ότι με δεδομένο ότι δεν έχουμε απώλειες σε στρατευμένο προσωπικό και μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων το κρίνω σαν δίκαιο. Να πω επίσης ότι αντίθετα με τους υπόλοιπους πολίτες, όποιος φοράει στολή, όποιος έχει δηλαδή στρατιωτική ιδιότητα και όποιος είναι υποκείμενο του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και των σχετικών διατάξεων και διαταγών, δέχεται στρατιωτικές εντολές και στρατιωτικές διαταγές. Τις με εντολές με γενικό περιεχόμενο, τη δε διαταγή με επιχειρησιακό περιεχόμενο. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν τίθεται ζήτημα, δέχτηκαν μια διαταγή η οποία θα μπορούσε να είναι με πανδημία ή χωρίς πανδημία. Θα μπορούσαν να δεχτούν διαταγή να μείνουν μέσα για πάντα στις μονάδες τους, σε θέση μάχης και οτιδήποτε. Συνεπώς δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδους νομική σκιά πάνω στο αντικείμενο. Τώρα, ποια είναι η ευθύνη του κράτους σε περίπτωση που ένας στρατιώτης νοσήσει εξαιτίας ευθύνης του κράτους που τον κράτησε μέσα. Και αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε λίγο για το διτό χαρακτήρα που έχει ένας στρατιώτης. Διότι ο στρατιώτης, στρίκτο σένσου, είναι μέρος εκτελεστικής εξουσίας. Ακριβώς. Έχει δηλαδή ένα μέρος εξουσίας, ένα κομμάτι εξουσίας, το οποίο περικόπτεται από το όλον και του αποδίδεται. Χαρακτηριστικά σου αναφέρω ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κρατήσει όπλο στη ζωή τους, εκπαιδεύονται να κρατήσουν όπλο και εκπαιδεύονται να κάνουν μία που λέμε καταρχήν άδικη απειλή, έτσι, όταν ορθώνει το όπλο του κάποιος άνθρωπος προς έναν άλλον, μολονότι δεν έχουν άδεια οπλοφορίας. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν γιατί είναι μέλος της εκτελεστικής εξουσίας. Ένας στρατιώτης μπορεί να σταματήσει εμένα στο δρόμο για να δώσει προτεραιότητα σε μια στρατιωτική φάλαγγα η οποία οδεύει σε άλλη θέση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο στρατιώτης είναι μεν ο στρατιώτης μας, είναι το παιδί το οποίο πάει να υπηρετήσει. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι και ένα μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο δεν μπήκε μέσα με πρόσληψη, δεν είναι μέρος που έχει προσληφθεί, αλλά είναι μέρος το οποίο έχει κληθεί δυνάμει άρθρου 4 παράγραφος 6 και του νομικού πλαισίου, το οποίο το ακολουθεί, το νόμο περί στρατολογίας. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος νοσήσει ή ακόμα χειρότερα, αν επισυμβεί κάποια απώλεια της υγείας του ή ακόμα απώλεια της ζωής του, μιλάμε για την ευθύνη του κράτους, την οποία έχει απέναντι σε κάθε υπάλληλό της λάτο σένσου. Και εκεί θα δούμε τα ζητήματα αμελίας ή δόλου. Επέτρεψε μου να πω ότι δεν βλέπω κάποιο είδους πιθανή δικαστική πορεία στην οποία να υπήρχε δόλος, να μπορεί να υπάρξει δόλος. Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των ανθρώπων. Συνεπώς, το θέμα του δόλου νομίζω ότι σαν δικηγόρος θα το είχα απαλείψει από τα πρώτα. Το θέμα τώρα της αμελίας, τα πραγματικά περιστατικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή η δυτή φύση του ανθρώπου με στολή που έχει κληθεί να εκτελέσει τη θητεία του είναι εντελώς χαρακτηριστική. Και άσε με να σου πω και κάτι. Στο μεν ελληνικό σύνταγμα, η θητεία κατατάσσεται κάτω από τα δικαιώματα. Άρθρο 4. Έτσι. Στο δε Κυπριακό, ως παρέκκληση από τη δουλεία. Στο άρθρο 10. Στο τουρκικό σύνταγμα, για να μην έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, έχει ένα όλος διόλου δικό του κεφάλαιο, το οποίο ασχολείται με τη θητεία. Αυτό δείχνει λιγάκι και πώς το παρελθόν του Έλληνα πολίτη οπλίτη αντικατοπτρίζεται στη συνταγματική τάξη. Δηλαδή ότι είναι δικαίωμά σου να κουβαλάς ένα όπλο, γιατί είσαι οπλίτης πολίτης, αυτό είσαι. Και από την άλλη μεριά, πώς βλέπουμε το θέμα του All Volunteer Army, του αγγλικού προτύπου, να έχει ενσωματωθεί από τον καιρό της αποικιοκρατίας στην κυπριακή νομική σκέψη. Και βλέπουμε εδώ ότι η κυπριακή νομική σκέψη βλέπει καταρχήν τη θητεία ως περιορισμό
και χρειάζεται να υπογραμμίσει ότι ξέρεις, αυτός ο περιορισμός δεν εντάσσεται στις περιδουλίες διατάξεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ αντίθετα στο Ελληνικό Σύνταγμα το βλέπουμε ως δικαίωμά σου να φέρεις όπλα για να προστατεύσεις την πατρίδα. Κωνσταντίνε μου, στο σημείο αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω ολόψυχα για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στο πλαίσιο της σειράς audio και video podcast COVID-19 SOE που διοργανώνει η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, απαντώντας σε αυτή την ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεση στην οποία ζούμε εδώ και δύο περίπου μήνες και δίνοντας την ευχέρεια αλόχωρης απομακρυσμένης επικοινωνίας με διαπρεπείς ακαδημαϊκούς αλλά και νομικούς της πράξης, επιστήμονες αλλά και πολίτες, οι οποίοι βιώνουν αντιστοίχως την κατάσταση αυτή και μας δίνουν, μεταλαμβαδεύουν όχι μόνο τη γνώση και τον προβληματισμό τους, αλλά και την ιδιαίτερη ψυχική τους. Σε ευχαριστώ ολόψυχα πραγματικά για αυτή την ωραία, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η χαρά ήταν όλη δική μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.